Λοιπόν, Αντώνη, η πρώτη διάκριση ήρθε για σένα σε ατομικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και η ομάδα θα πρέπει βάσει αυτών τέλος πάντων που ευελπιστούμε όλοι να πετύχει και τους δικούς τους στόχους. Καταρχάς, πώς νιώθεις για αυτό το βραβείο που κράτησες στα χέρια σου? Πρώτα να πω ευχαριστώ στον κόσμο που με ψήφισε. Να δώσω συγχαρητήρια στην Νόβα για αυτό το πράγμα που κάνει, γιατί είναι πολύ καλό για εμάς τους ποδοσφαιριστές. Είναι τιμή για μένα αυτή η διάκριση, αλλά είναι τιμή και για την ομάδα όλη, γιατί είναι μια συνολική δουλειά που έγινε. Απλά από τους 11 ψηφίστηκα εγώ. Κάναμε όλη τη δική μας τη προσπάθεια. Και σίγουρα, εντάξει, καλύτερο είναι να νικάς. Ναι. Οι τρεις πόντοι είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορεί να πάρει ένας ποδοσφαιριστής σε ένα παιχνίδι. Και ευχόμαστε από το επόμενο παιχνίδι να το καταφέρω. Και ξέρεις ότι είναι δύσκολο για έναν τερματοφύλακα να ψηφίζει το πολυτιμότερο παίκτη, διότι συνήθως έχουμε τους γκολτζίδες, έχουμε κάποιους άλλους τέλος πάντων που προσφέρουν μέσα στον χώρο. Για τερματοφύλακα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανες. Είναι η δουλειά μας τέτοια η οποία. Αυτή τη δουλειά που επιλέξαμε να κάνουμε πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να βοηθούμε την ομάδα μας. Όπως είπα πριν, το στόχος μας είναι να δούμε το 100% των διαδικασιών μας και έτσι κάνω και εγώ. Αποδεισώ την ομάδα μου. Αυτή την εποχή βρίσκεται σε φοβερή φόρμα. Φαίνεται αυτό ούτως ή άλλως και σε εμφανίσουμε την Κύπρο. Έκανες πολύ καλές εμφανίσεις στα δύο παιχνίδια. Γενικά, αυτό πιστεύεις ότι αποτελεί έγκυο εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά τη δική σου άμυνα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή? Εντάξει, να είμαστε καλά από το Θεό, να είμαστε υγιείς που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και όποιος αγωνιστεί, είμαι σίγουρος ότι θα βγάλει πέρα τις δυνατότητες. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε ωραίο σύνολο, ωραίο κλίμα. Και όπως είπα πριν, όποιος αγωνιστεί, θα είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει εξίσου καλά. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει ο Πλατανιάς στην Κυριακή απέναντι στον Παναθηναϊκό για να κερδίσει σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια? Εντάξει, αυτό είναι θέμα τεχνικής ηγεσίας και είμαι σίγουρος ότι έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να πάρουμε το αποτέλεσμα που περιμένουμε και που αξίζαμε να πάρουμε, ειδικά στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Κάτι τελευταίο από μένα, η εμπειρία σου με την Εθνική Κύπρο τώρα τα δύο παιχνίδια με Νορβηγία και με Σλοβενία. Ναι, μεν χάσατε, αλλά οι δικές σου εμφανίσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Γενικά, αυτές οι εμφανίσεις σου με την Εθνική σε βοηθάνε και σένα να ανεβάζεις επίπεδο γενικώς? Το να αγωνίζεσαι με το εθνόσημο είναι ότι καλύτερο σου τυχαίνει σαν ποδοσφαιριστές. Είναι τιμή μου που αγωνίζομαι στην Εθνική Κύπρου. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα στα δύο παιχνίδια. Είμαστε εκτός στόχων. Σίγουρα με βοήθησε και το πράγμα εδώ που είναι πιο ανταγωνιστικό και πιο δύσκολο, γιατί και οι ρυθμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ δυνατοί. Η προπόνηση που κάνουμε εδώ είναι πολύ καλή. Είναι ακόμη ένα κομμάτι το οποίο μας βοηθάει. Και όπως είπα πριν, είμαστε κάπου από το Θεό υγιείς και βλέπουμε. Κύριε Αντώνη, περιμένεις να έχεις αρκετή δουλειά στο μάζο του Παναθηναϊκού? Εντάξει, ετοιμαζόμαστε πριν παιχνίδι, για οποιοδήποτε παιχνίδι, ετοιμαζόμαστε να είμαστε συγκεντρωμένοι 100%, να ετοιμαστούμε αγωνιστικά, ψυχολογικά, όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι, όλοι οι τερματοφύλακες, έτσι θα κάνουμε και για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ευχαριστώ.